Γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα δείξουμε την εφαρμογή Live Worksheets με την οποία μπορείτε να μετατρέψετε τα παραδοσιακά φύλλα εργασίας σε διαδραστικά, δηλαδή να μπορούν να απαντούν σε ερωτήσεις οι μαθητές και να βγαίνει και αυτόματα ένας βαθμός. Μια πολύ καλή θα λέγα εφα... εφαρμογή η οποία είναι και δημοφιλής και είναι και δημοφιλής και στο ελληνικό κοινό, υπάρχει ήδη πολύ υλικό που έχουν ανεβάσει ε, Έλληνες εκπαιδευτικοί. Αν βάλω εδώ το φίλτρο στα ελληνικά, μπορώ να δω ε, φύλλα εργασίας που έχουν δημιουργήσει Έλληνες εκπαιδευτικοί και ακόμα και εγώ να μην φτιάξω κάποιο, μπορώ να χρησιμοποιήσω ένα από τα υπάρχοντα, όσα είναι δημόσια. Ας δούμε ένα παράδειγμα που θα βρει κάποια στιγμή για παράδειγμα όταν φτιάξουμε ένα διαδραστικό φύλλο έχουμε ένα σύνδεσμο το οποίο μπορούμε να στείλουμε στους μαθητές και να το συμπληρώσουν για παράδειγμα εδώ πρέπει να επιλέξουν από τις εικόνες εδώ πέρα για να το κάνω λοιπόν στα γρήγορα εδώ περιλαμβάνει μόνο ένα τύπο ερωτήσεων. Θα δούμε μετά ότι υπάρχουν πολλοί τύποι ερωτήσεων. Και όταν τελειώσει λοιπόν οι μαθητέ, πατάνε το finish και μπορούμε είτε να στείλουμε τα αποτελέσματα στον εκπαιδευτικό στο email του ή να δούνε μόνοι του τα σωστά και τα λάθη. Κάπου έχω κάνει ένα λάθο. Αυτή είναι πάνω κάτω η διαδικασία. Έχει και άλλε βέβαια παραπάνω λειτουργίε μπορείτε να δημιουργείτε βιβλία εργασία και, και τάξει ολόκληρε να παίρνουν οι μαθητέ με λογαριασμό δικό τη. Αλλά θα δείξουμε τώρα λοιπόν πώς φτιάχνουμε ένα απλό φύλλο εργασία. Θα πρέπει να κάνουμε πρώτα εγγραφή. Έχω κάνει λοιπόν εγώ ήδη την εγγραφή μου και θα πάω στο Make Interactive Worksheets που λέει θα, πω, θα πάω στο Get Started να ξεκινήσω τη διαδικασία. Έχω ήδη ένα φύλλο εργασία έντυπο, δηλαδή σε ηλεκτρονική μορφή και ή e PDF ή σε εικόνα JPEG ή e PNG. Θα βρω λοιπόν αυτό το που έχω ήδη ετοιμάσει ένα δοκιμαστικό. Θα κάνω upload, υπάρχει ένα όριο 5 MB. Και βλέπουμε λοιπόν έχει φορτώσει το φύλλο μας εργασίας. Εδώ έχω ένα δοκιμαστικό για να δείξουμε κυρίως πώς φτιάχνουμε το το διαδραστικό φύλλο εργασίας και για κάθε τύπο ερωτήσεων. Ο πιο απλός τύπος ερωτήσεων είναι όπου πρέπει να γράψουν μια σωστή απάντηση. Άρα κάνω λοιπόν τα κουτάκια και εδώ γράφω τη σωστή απάντηση που θα είναι για παράδειγμα Λιοντάρι και αν θέλω ας πούμε, να έχω και μια αναλλακτική απάντηση, δηλαδή να το γράψει και με μικρά γράμματα και χωρίς, με τόνο ή χωρίς τόνο, γράφω λοιπόν και την αναλλακτική της. Εδώ θα βάλω με το σωστό που είναι η γάτα. Σκύλος, Και έτσι λοιπόν έχω κάνει τη μία ερώτηση. Μπορώ να κάνω μια προεπισκόπηση με το κουμπάκι εδώ. Να δω πώς θα φαίνεται και ας πούμε να το αποθηκεύσω για τη στιγμή αυτή. Και με ρωτάει αν θέλω να το έχω δημόσιο ώστε να το βλέπουν και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί στην αρχική σελίδα. Θα το βάλω εγώ ως private. Έχουμε όριο μέχρι 30 αν είναι ιδιωτικά, 30 φύλλα εργασίας. να βάλω λοιπόν και ένα τίτλο έχω ήδη ένα δοκιμαστικό πρώτο και αφού λοιπόν έχει αποδικευτεί έχει δημιουργήσει ένα σύνδεσμο ας το ανοίξω αυτό λοιπόν σε μια νέα καρτέλα αυτό μπορώ να στείλω στους μαθητές και ο μαθητής λοιπόν θα κάνει την, την ερώτηση Και αφού συμπληρώσει όλες τις ερωτήσεις θα πατήσει το finish. Εδώ βέβαια η βαθμολογία θα, θα βγει. Α, παίρνει μόνο την ερώτηση που έχω βάλει, την παίρνει λοιπόν όλη ως σωστή. Να δούμε λοιπόν τώρα και τις υπό, υπόλοιπα, τα υπόλοιπα ιδιαίτερα ερωτήσεων. Για να πάω λοιπόν πίσω στο, θα πάω στο my worksheets για να βρω το δοκιμαστικό φυλάδιο. Θα το κάνω επεξεργ... να συνεχίσω την επεξεργασία του. Υπάρχει και η αναδιόμενη επιλογή, το drop down δηλαδή, όπου μπορώ να βάλω σε ένα κουτάκι, θα βάλω τη λέξη choose, άνω κάτω τελεία και τις τέσσερις επιλογές. Τώρα για γρήγορα, Γράφω λοιπόν τις τέσσερις επιλογές και τη σωστή τη σημειώνω με αστεράκι και σε κάθε επιλογή δίπλα το δεξιό slash και έτσι θα γίνει drop down πολλαπλή επιλογή κάνω απλά βάζοντας select και αν είναι το σωστό yes, αν είναι το λάθος βάζω no Ας το κάνω, λοιπόν, στα γρήγορα. Αυτό ήταν το σωστό, κανονικά. Και εδώ, αν, π.χ., κάνουμε ένα λάθος, κάνουμε κάποιο τετραγωνάκι εκεί που δεν πρέπει, βάζω τον κέρσορα μόλις βγει, λοιπόν, το χεράκι Κάνω κλικ και πατάω το delete για να σβήσει. Επίσης μπορώ με τον κέρσορα να πάω κάπου στην άκρη και να αυξομοιώσω το μέγεθος ενός από το κουτάκι. Για ερώτηση με checkbox βάζω λοιπόν με κουτάκια που τσεκάρω βάζω tick yes και no. Tick για yes, σημαίνει είναι το σωστό, no είναι το λάθος, για να το κάνω και αυτό στα γρήγορα. Για να δούμε λίγο μια προεπισκόπηση για όλα αυτά εδώ που κάναμε. Το drop down και το πολλαπλή επιλογή, επιλέγω ή και περισσότερα, μπορεί να έχω δηλαδή δύο σωστά θέλω σε μια πολλαπλή επιλογή και το checkbox το ίδιο επιλέγω όποιο θεωρώ ότι είναι σωστά. Αυτό θέλει κάποια μετακίνηση, μπορώ να το κάνω στην επεξεργασία για παράδειγμα. Εδώ αυτό ας το κάνω πιο μικρό Είναι να το πάω πιο εκεί, κάπως να φαίνεται καλύτερα. Το άλλο είδες, είδος ερώτηση είναι το drag and drop όπου σέρνω μία απάντηση στη σωστή θέση. Αν μπορεί να είναι και εικόνα, εικόνα με κείμενο ή εικόνα και εικόνα, αλλά λόγος ότι θέλουμε μπορεί να είναι. Σέρνω λοιπόν, κάνω τα κουτάκια και γράφω drag άνω κάτω τελεία και το νούμερό τους. Αυτό είναι drag 1. Αυτό drag 2, ας το πούμε, με τη σειρά, και εκεί που θα πάνε, που θα συρθούν, βάζω drop. Βάζω λοιπόν εδώ drop. Και το σωστό νούμερο π.χ. εδώ είναι το λιοντάρι, είναι το drop 3. Άρα βάζω το αντίστοιχο νούμερο στον καθένα, βλέπετε πόσο εύκολα και γρήγορα. Ο σκύλος είναι το 1, κουκουβάγια είναι το 4. Για να δούμε λοιπόν μια προεπισκόπηση και εδώ τώρα το drag and drop. Ναι, φαίνεται λοιπόν πως γίνεται. Άλλο είδος ερώτησης, για να δούμε λοιπόν η αντιστοίχηση, πως κάνω αντιστοίχηση με βελάκια. Είναι με τη λέξη κλειδί join και το νούμερό τους, άρα ας πούμε σημειώνω εδώ, μαρκάρω join άνω κάτω τελεία 1 το ίδιο θα βάλω και εδώ join 2 και στην άλλη πλευρά πάλι βάζω join αλλά βάζω το αντίστοιχο νούμερο π.χ. εδώ για το σκύλο είναι το το 4 για τη γάτα είναι το το ένα και ούτω καθεξής. Εδώ τώρα έχω κάνει ένα λάθος, θα πάω λοιπόν μόλις βγει αυτό να το μικρύνω και να φτιάξω τώρα το καινούριο. Και έγινε λοιπόν το... η που δουλεύει με ένα, αφανίζεται ένα μολυβάκι και μπορώ να σχεδιάσω. Κάπως έτσι και κάνω λοιπόν την αντιστοίχηση. Πρέπει λίγο να περιμένω μετά από κάθε τέλος για να πάω στο επόμενο. Υπάρχει φυσικά και η ανοιχτή ερώτηση όπου μπορεί να γράψει ό,τι θέλει. Όταν, αν ζητάμε δηλαδή μια ανοιχτή τύπου ερώτηση από το μαθητή, απλά βάζουμε ένα κουτάκι, και κενό, Φυσικά όμως έχουμε γραμμένες και τις οδηγίες από πριν. Αλλά αν θέλω μπορώ να, να βάλω, αν θέλω ένα σκέτο κείμενο, μπορώ να βάλω σε ένα κουτάκι, αν θέλω να γράψω ένα κείμενο, δεν το έχω βάλει π.χ. στο φύλλο εργασία είναι με την εντολή print και γράφω ένα οποιοδήποτε κείμενο και θα φανιστεί. Να δούμε λοιπόν το preview. Εδώ είναι η ερώτηση ανοιχτού τύπου όπου γράφω εδώ την απάντησή μου. Αυτό όμως, αυτή, αυτή του είδους η ερώτηση δεν βαθμολογείται αυτόματα. Υπάρχει και η ερώτηση τύπου listen και κείμενο όπου μπορούμε να γράψουμε μια λέξη και να αυτόματα να αναπαραχθεί αλλά αυτό λειτουργεί μόνο για αγγλικά. Ας το δούμε όμως λίγο, λίγο. ας κάνουμε εδώ την εντολή listen. Ας το μικρύνω αυτό και εδώ θα επιλέξω ποια γλώσσα, ας πούμε στα αγγλικά θα το βάλω. Είναι χρήσιμο για το μάθημα των αγγλικών, φαντάζομαι αυτό, και δουλεύει μόνο σε Chrome, σε περιγητή Chrome. Θα το δείξουμε όμως και μετά. Αυτό υποτίθεται είναι μόνο που θα, θα, είναι, να, θα είναι μια εντολή για να ακούσουν ένα αρχείο ήχου και εδώ μπορούμε να βάλουμε για παράδειγμα μια ερώτηση τύπου επιλογή, select για παράδειγμα εδώ θα είναι το, το λάθος και εδώ θα είναι το σωστό Και υπάρχει επίσης και εδώ υποστηρίζει ελληνικά να, να βάλουμε μια λέξη όχι να βάλουμε, να ηχογραφήσει μια λέξη ο μαθητής και εμείς να ορίσουμε τη λέξη για να δούμε λοιπόν Θα το δούμε αυτό καλύτερα στην προεπισκόπηση. Έπρεπε να ορίσω όμως τη γλώσσα εδώ. Ναι, τώρα πρέπει να το ξανασβήσω δυστυχώς. Θα το σβήσω έτσι. Και θα πατήσω το tab για να φύγω από εδώ. Και θα βάλω τη γλώσσα αναγνώρισης τώρα, τα ελληνικά που υπάρχει για τα ελληνικά. Και γιατί είμαι σε Firefox τώρα πρέπει να κάνω, να κάνω λοιπόν μια αποθήκευ αποθήκευση. Θα το κρατήσω ιδιωτικό, θα αντικαταστήσω αυτό που έχω ήδη. Για να δούμε λίγο τώρα στο Chrome. Ναι, βλέπουμε μια ερώτηση τώρα που θα μπορεί να ακούσει ένα, ένα αρχιτικό απόσπασμα. Ε, είναι εδώ το εικονίδιο. Καλύτερα να, να το έβαζα αυτό. I'm cat. I'm cat. Να το έβαζα εδώ καλύτερα ή να βάζα και εγώ ένα εικονίδιο να ξέρω ότι είναι κάποιο αρχείο ήχου. Θα επιλέξω αυτό, α πούμε, ότι είναι το σωστό. Άκουσα τη λέξη γάτα. Για την, ανα, για την εντολή μίλησε. Εδώ λοιπόν θα πατήσω το μικρόφωνο. Γάτα. Βλέπετε, αναγνώρισα τη φωνή μου και αναγνώρισα τη λέξη και θα το πάρει σωστό. Τώρα δεν ξέρω αν έπρεπε να το βάλω με τόνο. Ε, πάμε να δούμε λοιπόν και, το, και τα δύο τελευταία. Για να ξαναπάω στο worksheet θα πάω εδώ στον λογαριασμό μου, my worksheets στο 2 ε, Πώς μπορούμε να βάλουμε ένα απλό σύνδεσμο, ε, πολύ απλά έχουμε ένα σύνδεσμο για παράδειγμα κάνουμε ένα κουτάκι, δεν είμαι στην επεξεργασία, συγγνώμη. Για να βάλουμε ένα σύνδεσμο, απλά κάνουμε ένα κουτάκι και στο κάνω εδώ για παράδειγμα και βάζω το σύνδεσμο. Για να βάλω ένα βίντεο, έπρεπε να είχα λίγο παραπάνω χώρο τώρα εδώ, για να χωρέσει το βίντεο. Δεν πειράζει το κάνω για παράδειγμα εδώ και θα βάλω απλά το σύνδεσμο από YouTube βίντεο δέχεται και επίσης μπορώ να ανεβάσω αρχείο MP3 αν για κάποιο λόγο θέλω να συνοδέψω το διαδραστικό φύλλο είναι η εντολή Play Anok Play MP3 Anok τελεία και θα μου ζητήσει να βάλω ένα αρχείο mp3 κάπου το έχω εδώ ένα έτσι μικρό θα ανεβάσω τώρα για να δούμε τώρα τι έγινε ναι βλέπουμε μπήκε το βίντεο κάνω κάθε πρέπει να, να έχω αφήσει χώρο για να είναι πιο μεγάλο και το αρχείο ήχου και θα μπορούσα πήγαινε να συνοδέψω το βίντεο με μια ανοιχτή ερώτηση για να γράψουν κάποια περίληψη ή κάτι άλλο. Ο σύνδεσμος για κάποιο λόγο βλέπω δεν μπήκε. Για να το δω αυτό. Ναι, για να μπει ο σύνδεσμος πρέπει να βάλω την εντολή link. Ανω κάτω τελεία και έτσι θα μπει ο σύνδεσμος. Έχει μπει λοιπόν ο σύνδεσμος, ο ενεργός. Και έτσι λοιπόν φτιάχνω τα διαδραστικά φύλλα τα οποία μπορώ να αποθηκεύσω και να στείλω στους... για να πατήσω λοιπόν αποθήκευση. Και ο πιο απλό τρόπο να το ξαναπώ, μπορώ να το στείλω με σύνδεσμό. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να οργανώσω όλα τα φύλλα σε βιβλία φυλλαργασιών και να τα κάνω ανάθεση σε ομάδε μαθητών. Αυτό θα το δείξουμε σε άλλο βίντεο.